Ανταποκρίθηκαν οι πολίτες στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στις 15 Μαΐου και να έρθει η πολιτική αλλαγή του τόπου, καθώς σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος, αρκετοί προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής. Η διαδικασία δρομολογήθηκε με την υποστήριξη εταιρείας πληροφορικής, ενώ οι πολίτες ψήφισαν σε περίπου 1.000 εκλογικά τμήματα της χώρας, από τα οποία τα 35 βρίσκονται στο Ηράκλειο. Το κλίμα είναι πολύ αισιόδοξο, είναι πολύ θετικό, όχι μόνο εδώ αλλά και από την υπόλοιπη Κρήτη που έχουμε μιλήσει με τους γραμματείς. Παντού ο κόσμος είναι πολύς, ειδικά ο νέος κόσμος. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και αισιόδοξοι, αλλά στο τέλος θα κάνουμε τον λογαριασμό. Ήρθα να βεβαιώσω με την ψήφο μου την παρουσία των ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση. Τι πρέπει να γίνει, να φύγουν αυτοί που είναι στην κυβέρνηση. Πρέπει κι εμείς να συσπηρωθούμε όλοι. Ικανοποιημένα από την προσέλευση των ψηφοφόρων εμφανίστηκαν στελέχη του κόμματος στο Ηράκλειο, ενώ όπως υποστηρίζουν, πολύ περισσότερα είναι και τα νέα μέλη που συμμετείχαν σήμερα στην εκλογική διαδικασία. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική και περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθει ο κόσμος εδώ και να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή και για τη δημοκρατία και για το κόμμα μας. Νέα μέλη αρκετά. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι υπερδιπλάσια των παλιών μελών και συνεχίζουμε παρότι είναι σχετικά νωρίς. Οι σημερινές εκλογές δεν αφορούν μόνο στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και το μέλλον της χώρας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας που ψήφισε το πρωί στο Δημαρχείο Περιστερίου υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Θα έλεγα ότι είναι η Κυριακή της Δημοκρατίας, μια γιορτή συμμετοχής που μπορεί να εμπεδώσει στον τόπο μας, να δυναμώσει και να εμπεδώσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι η επανεκλογή του στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς αυτή είναι δεδομένη αφού δεν υπάρχει αντίπαλος, αλλά ο αριθμός των μελών που θα συμμετάσχουν. Προς αυτή την κατεύθυνση η μαζική συμμετοχή είναι το μεγάλο ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση που παρέπεμπε σε βουλευτικές εκλογές με τον κύριο Τσίπρα να πραγματοποιεί ευρύ κύκλο περιοδιών ανά την επικράτεια. Στην Κρήτη εκλέγονται 16 άτομα, 8 άνδρες και 8 γυναίκες. Είμαστε το πρώτο κόμμα που εφαρμόζει ποσόστοση 50-50 για ισόπωση αντιπροσώπευση των δύο φύλων. Από το Ηράκλειο η υποψήφη είναι 20, συνολικά είναι 41 από όλη την Κρήτη. Καλά, μια αποδοχή καταρχήν για τον Τσίπρα, που υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Θα βγει η καινούργια Κεντρική Επιτροπή, φρέσκια και αυτή. Από αυτό το σύστημα που ζούμε 50 χρόνια πρέπει να τελειώνουμε. Και το κάνουμε για τα παιδιά μας πιο πολύ. Στην εκλογική διαδικασία δεν μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο οι ψηφοφόροι του κόμματος. Υπήρχε η δυνατότητα και εγγραφής πολιτών από 15 ετών και πάνω ως μέλη του κόμματος ακόμη και τη στιγμή της προσέλευσής τους στο εκλογικό τμήμα.